Αυτός μου έλεγε συνέχεια ότι έχει κάνει άπειρο σεξ και έχει πάει με τέτοια. Το χειρότερο σεξ που έχω κάνει στη ζωή μου. Το χειρότερο. Όλες γαμπάτε λάθος και δεν έχουμε πει ποτέ καμία. Καλέ, τι θα πει ο κόσμος. Καλώς ήρθατε στο podcast «Τι θα πει ο κόσμος» με τη Ρούλη. Εγώ είμαι η Ρούλη. Γεια. Αγχώνομαι πάρα πολύ όταν με παίρνει η κάμερα. Όταν σε παίρνει. Να. Μόνο η κάμερα. Ένα αστιάκι για να ξεκινήσω. Ωραία. Σήμερα είναι μια πολύ χαρούμενη μέρα στο podcast, γιατί έχουμε μια τρελή επίσκεψη από καμία άλλη, από τη φοβερή και τρομερή Μελίνα Κόλια, την αγαπημένη μου φιλενάδα κωμικό. Είπαμε να βρεθούμε με τη Μελίνα, γιατί δεν βρισκόμαστε τώρα τελευταίες παραστάσεις, δεν παίζουμε μαζί, τυχαίνει. Οπότε είπαμε να βρεθούμε στο podcast. Έχω μια θεωρία γιατί δεν παίζουμε μαζί. Για πες. Γιατί πρέπει να μπαίνει μια γυναίκα σε κάθε line-up. Και έλεγα τις προάλλες στην κοιτά. Έχω τη Ρούλη να τη δω. Πόσο καιρό ξέρω εγώ, μήνες, ατελείωτος. Γιατί παίζουμε σε διαφορετικές παραστάσεις πάντα. Σιγά μας βάλουν μαζί, ξέρω εγώ, αφού είμαστε στην ίδια θέση. Τη θέση που έχουμε βυζιά, αυτή είναι η θέση. Ακριβώς αυτή τη θέση. Αν έχεις στήθος γενικά, δεν μπορείς να συνυπάρχεις συνήθως με άτομα που έχουν και αυτά στήθος. Γιατί πόσες ρόγες να έχει ένα σπίτι. Τώρα έκλεισα ένα line-up και βλέπω την αφίσα και συνειδητοποιώ ξαφνικά ότι έχω βάλει τρεις γυναίκες και έναν άντρα. Και λέω: τρελάθηκες. Πώς έγινε αυτό? Τι έγινε, φεμινιστικό φεστιβάλ θα γίνει? Ήταν να παίξουμε και με τη Μελίνα στο φεστιβάλ Γυναίκες στην Κωμωδία. Αλλά είχα μαζευτεί πολλές γυναίκες και λέμε: εντάξει. Δεν ήταν έτοιμη η Ελλάδα, γι' αυτό δεν το κάναμε. Δεν ήταν έτοιμη η Ελλάδα γι' αυτό. Ελπίζω να γίνει στο μέλλον, όταν είναι πιο έτοιμη η Ελλάδα αυτό. Ναι, ναι. Άμα γίνει κανένας πόλεμος και φύγουν όλοι οι άντρες από την Ελλάδα και μου είναι μόνο γυναίκες, κάτι θα θέλω αυτές οι γυναίκες να δουν για να. Όχι, γιατί δεν το πιστεύω αυτό. Ότι οι γυναίκες θα στηρίξουν τις άλλες γυναίκες. Εντάξει, σήμερα άσχετο είναι η Παγκόσμια ημέρα έμφυλης βίας. Κάτσε να το πω σωστά. Παγκόσμια ημέρα έμφυλης βίας. Παιδιά, αν έχετε μια μέρα, είναι σήμερα. Βαράτε. Βαράτε, παιδιά. Είναι η Παγκόσμια ημέρα για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών. Γιατί πρέπει να έχουμε και μία μέρα την οποία θα πούμε μη με χτυπάς σήμερα. Είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της βίας. Σαν αργία, ας πούμε. Σαν αργία για τους κακοποιητές. Απλά στεάχη, εντάξει. Εντάξει, χαλάρωσε λίγο. Εσύ τα ξέρεις όλα αυτά, γυναίκα. Συγγνώμη, άρχισε το mansplaining ήδη. Γεια σας, καλώς ήρθατε στο podcast «Τι θα πει ο κόσμος». Εγώ είμαι η Ρούλη, είμαι κωμικός από το χωριό, γι' αυτό δεν με ξέρετε. Αυτό είναι ένα podcast το οποίο λέμε ότι θέλουμε χωρίς να μας νοιάζει. Τι θα πει ο κόσμος, προφανώς, αφού έτσι το λένε podcast. Σήμερα έχουμε τη Μελίνα, την άλλη φίλη μας την κωμικό. Ήμουνα το πρώτο άτομο κιόλας που την γνώρισε όταν μπήκε στο stand-up. Σωστά. Είδα μία άλλη κοπέλα και λέω: κάτσε να πάω να μιλήσω μία κοπέλα επιτέλους. Είδες μία κοπέλα με ξυρισμένο κεφάλι. Ναι, και μπερδεύτηκα στην αρχή και νόμιζα ότι είσαι άντρας και ήρθαν στην πέσω. Αυτό. Την επιβεβαίωσή σου είδα. Αυτό έγινε. Να πω: θέλω να μιλήσω γι' αυτό και να πω ότι στο πρώτο open mic που ήρθα. Δεν ήξερα κανέναν, δεν είχα έρθει με κανένα φίλο μου, δεν ήξερα τίποτα. Ναι, έχεις έρθει τελείως solo εσύ. Solo. Δεν είχα έρθει με τη διάθεση, ξέρω εγώ, να μιλήσω σε άτομα ή κάτι τέτοιο. Απλά το γεγονός ότι ήρθα σε αυτό το χώρο, γνώρισα τον παρουσιαστή, ο οποίος δεν τον ένοιαζε καθόλου, ξέρω εγώ, ότι είναι η πρώτη μου φορά. Ποιον άντρα τον νοιάζει ότι είναι η πρώτη φορά, Μελίνα? Κανένα ποτέ! Οπότε, ναι, βρέθηκα λίγο να κοιτάω δεξιά και αριστερά και εσύ απλά μου είπες ότι. Ξέρω εγώ, είσαι καινούργια και όλα αυτά και κάθισα στο τραπέζι σου. Και μετά ένιωθα ότι έχω εκεί πέρα κάποια παιδιά που μιλάμε. Παιδιά είναι μόνο τα αγόρια. Εσένα και τον Κωνσταντίνο το Θωμόπουλο. Οκ. Okay. Σας δύο ήταν τα πρώτα άτομα που γνώρισα. Και επίσης πρόσφατα συνειδητοποίησα ότι το πρώτο μου open mic ήταν και η πρώτη φορά που είδα live stand-up στη ζωή μου. Ελληνικό stand-up. Πριν είχα δει, ξέρω εγώ. Είχα δει στην Αμερική έναν κωμικό που τον είχαν φέρει στο πανεπιστήμιο και είχα πάει και με το τότε αγόρι μου, είχα πάει σε ένα open mic, είχα δει open mic Αμερικής που να πω ότι τα open mic Αμερικής είναι όντως open mic, δηλαδή ανεβαίνει πάνω ο κάθε τρελός και 5 λεπτά παράνοια. Παράνοια όμως. Αυτές τις περιπτώσεις στα δικά μας open mic τις βλέπουμε σπάνια. Εντάξει, εμείς έχουμε την ομόνη γι' αυτό. Εκεί πας, έχει από ένα 20 λεπτό κάθε περίεργος, μια χαρά. Αυτό, αλλά σε εκείνο το open mic ήταν πραγματικά, δηλαδή, δεν μπορούσα να το πιστέψω αυτό που συνέβαινε πάνω στη σκηνή. Της Αμερικής το open mic. Της Αμερικής το open mic. Τα δικά μας είναι μια χαρά, ελάτε στο open mic. Όχι, τα δικά μας μια χαρά είναι. Πιστεύω ότι είναι πολύ.
πολύ ωραίο να πας σε ένα open mic και να δεις, ξέρω εγώ, κομικούς. Θα πετύχεις κάποια πάρα πολύ άκυρα άτομα, ναι, που δεν έχουν καμία σχέση. Θα πετύχεις κομικούς που όντως δουλεύουν κείμενα και μπορείς να δεις όντως πώς ξεκινάει ένας άνθρωπος και γράφει ένα κωμικό κείμενο. Ναι. Αυτό, και μπορείς να έχεις και κάποιες εκπλήξεις, γιατί σε πολλά open mic έρχονται άτομα, ονόματα και τα λοιπά και παίζουν. Μπράβο, ναι, ναι, και δοκιμάζουν κείμενα. Γαμάνε τα open mic. Γενικά η κωμωδία, και εγώ δηλαδή δεν είχα τρελή επαφή με την ελληνική σκηνή πριν ξεκινήσω να κάνω stand-up. Μου άρεσε πάρα πολύ το stand-up και η κωμωδία και όλο αυτό. Η αγγλικό τέτοια σκηνή περισσότερο. Έβλεπες Αγγλία. Έβλεπα Αγγλία. Όχι, όταν λέω αγγλικό τέτοια, εννοώ η Αμερική. Η Αμερικάνικη, παιδί, αμερικάνικη σκηνή περισσότερο, ναι. Είχα πάει σε ένα open mic λίγο πριν παίξω, νομίζω, παλιά στο Frogs που ήταν σε ένα μαγαζί. Okay. Η πρώτη μου εμπειρία, και ήταν και λίγο άβολο γιατί καθόμουν ακριβώς μπροστά από τη σκηνή. Οπότε ήταν ολονών τα παπάρια μέσα στη μούρη μου. Δηλαδή απλά έβλεπα παπάρια. Όταν... Και όταν εγώ, η δικιά μου πρώτη φορά, είχαν έρθει όλοι οι φίλοι μου. Okay. Και ήμουν και μεθυσμένη. Okay. Καμία σχέση. Αλλά δεν είχε έρθει κάποιος να με κάνει παρέα. Μου άρεσε, τέλος πάντων, που γνωριστήκαμε, και ορίστε ήρθες και στο podcast τώρα, και έχω και podcast τώρα, δηλαδή, για να έρθεις. Φαντάσου πόσο ξέρεις. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να φανταστώ, ξέρω εγώ, το άτομο που γνώρισα εκείνη τη μέρα και το άτομο που ήμουν εγώ εκείνη τη μέρα, ότι τώρα είμαστε, ξέρω εγώ, άλλα άτομα. 2,5 χρόνια μετά και έχουμε μια σχέση, μια φιλία, έχουμε προχωρήσει κωμικά και δύο, έχεις το podcast σου. Δεν ξέρω, ώρες νιώθω ότι ζω, ξέρω εγώ, το όνειρο. Το όνειρό μου. Ναι. Θα περίμενε κανένας ότι όταν βρεις αυτό που σου αρέσει να κάνεις, επειδή μου και αφουσιωθείς εκεί πέρα, ότι θα έχουν λυθεί τα μισά σου προβλήματα. Αλλά δεν είναι έτσι. Θα ήθελες ωστόσο να έχουν και άλλες γυναίκες έτσι, να έρθουν και άλλες τα open mic γυναίκες και να έχουμε και άλλες γυναίκες. Ή θα σου φάνε τη δουλειά. Όχι, έρχονται. Όχι, ούτε καν. Ούτε καν. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ όταν βλέπω γυναίκες και όταν βλέπω διαφορετικές γυναίκες. Mm. Δηλαδή, όταν βλέπω γυναίκες, να έρθει μία σαραντάρα, να έρθει μία φοιτήτρια, να έρθει μία που είναι. Νυχού. Είχε έρθει άλλη, ήταν νυχού και έκανε ένα τρελό σετ σε ένα open mic. Ήταν το καλύτερο από τα καλύτερα πεντάλεπτα. Ναι, μου αρέσει που έρχονται γυναίκες και η κάθε μία έχει να πει κάτι διαφορετικό, ξέρω εγώ, για αυτό που περνάει. Δηλαδή, άλλα πράγματα έχει να πει μια γυναίκα που έχει παιδιά, ας πούμε, είναι μεγαλύτερη σε ηλικία, και άλλο έχει να πει, ξέρω εγώ, ένα κορίτσι, ξέρω εγώ, 18 χρονών, 20 χρονών. Ναι. Και ούτε καν δεν το βλέπω ανταγωνιστικά. Αντιθέτως, δηλαδή, το βλέπω σαν να, ότι το είδος αυτό του stand-up ότι ανθίζει και ότι θα αρχίσει να καταλαμβάνει σιγά σιγά περισσότερο χώρο, ναι, από όσο του έχει δοθεί. Ότι θα περάσει σε άλλο επίπεδο το όλο πράγμα, το stand-up, σιγά σιγά. Θα πάμε σε αν εξοικειωθεί ο κόσμος, ότι μετά θα μπορεί να μπει παντού το stand-up. Τώρα βλέπουν ονόματα, ναι, και δεν βλέπουν το είδος. Θα πάει ο άλλος να δει, θα δει το Φυσφή, θα δει τη Βρανά, θα δει την Κατσαρίνη, θα δει το Ζάμπρα, ξέρω εγώ, αλλά δεν θα πάει να δει βραδιά κωμωδίας γενικά. Μπράβο, έχει απόψε stand-up. Ακριβώς, βραδιά κωμωδίας, να δούμε τι. Σαν είδος, δηλαδή, νομίζω ότι ο κόσμος δεν έχει καταλάβει ακριβώς καλά το τι κάνουμε. Γιατί νομίζω ότι όποιος έρχεται γενικά και μπαίνει σε αυτό το τρυπάκι να παρακολουθεί, ακόμα και από open mic, μετά, ρε παιδί μου, πολύ γρήγορα ψήνεται. Γιατί ναι, τι είναι όλο αυτό, έρχεται ο άλλος και γελάει. Δηλαδή, φαντάζομαι να βγεις έξω για να γελάσει. Νιώθω ότι όταν γίνεται μια καλή παράσταση stand-up, ότι ο κόσμος φεύγει πολύ διαφορετικός μετά. Με ό,τι θέματα έχεις, μπαίνεις, αν δεις μια καλή παράσταση stand-up, μετά βγαίνεις πολύ διαφορετικός. Είναι σαν να έχεις κάνει γυμναστική, ξέρω εγώ. Δηλαδή έχει ξεσπάσει κάτι, έχει βγει από μέσα σου. Ναι, ναι. Και... Μα κάθαρση είναι το stand-up. Αυτό, δηλαδή, περνάς κάτι. Πρώτα απ' όλα, το κυριότερο στο stand-up είναι η ταύτιση, να ταυτιστείς με το κοινό σαν κωμικός. Και πέρα από αυτό, το κοινό μετά, άμα ταυτιστεί μαζί σου, δεν έχει μια κάθαρση που είναι ένας άνθρωπος και λέει ό,τι παπαριά του έρθει στο μυαλό, χωρίς φραγμούς. Mm-hmm, και τι θα πει ο κόσμος. Δηλαδή, όταν πάει μια γυναίκα καλά και γελάει ο κόσμος, χαίρομαι 10 φορές περισσότερο, ναι, από ό,τι βλέπω, ρε παιδί μου, ένα αγόρι, ξέρω εγώ, να πηγαίνει καλά. Όχι για να μειώσω το αγόρι. Ναι, προφανώς. Απλά ότι, ρε φίλε, είναι και η ταύτιση μεγαλύτερη. Είναι πιο μεγάλα τα βήματα που πρέπει να κάνεις σαν γυναίκα για να σταθείς πάνω στη σκηνή και να περάσει αυτό. Ναι, ναι. Να περάσει. Είναι πολύ πιο μεγάλα τα βήματα από ό,τι κάνει ένας άντρας. Δηλαδή, αν είναι ένας άντρας εξαιρετικός κωμικός και μια γυναίκα εξαιρετική κωμικός, νομίζω ότι είναι πολύ πιο μεγάλα τα βήματα για να πάρει την αποδοχή του κόσμου, ναι, και να ξέρει και η ίδια πώς να σταθεί πάνω στη σκηνή για να μην είναι ούτε επιθετική ούτε μαζεμένη, ναι, ναι, να είναι σε ένα σημείο που
τα έχει καλά με το κοινό. Να είναι άνετοι όλοι. Αυτό. Ναι, λίγο. Είναι πιο δύσκολο να βρει, να βρει τη θέση της πάνω στη σκηνή, χωρίς να μειώσει τον εαυτό της. Χωρίς να είναι επιθετική. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, είναι τρομερό ότι από τις πρώτες γυναίκες που κάνανε stand-up στην Αμερική ήταν μια μαύρη γυναίκα η οποία για να περνάει η κωμωδία της δινόταν σαν γιαγιά, ξέρω, σαν μαμά βασικά. Ναι. Και χάλαγε το όλο της για να μπορέσει να περάσει και να μην απειληθεί το κοινό σε πολλά εισαγωγικά από το τι είναι μια γυναίκα τώρα και τι θα μας πει αυτή. Ναι. Και να γελάσει για να τους πιάσει λίγο έτσι. Έχει η Μελίνα τώρα παραστάσεις, να πάτε να τη δείτε. Έχει την παράσταση με την Οδέτη Κουγέα. Έχω, με ναι. την Ψηλή. Μπράβο. 5 Δεκέμβρη στο Μπαράζ. Θα κάνουμε την παράσταση με την Οδέτη που λέγεται Με την Ψηλή. Έχει δοθεί αυτός ο τίτλος παράσταση γιατί όταν ξεκινήσαμε αυτή την παράσταση είχα και εγώ ξυρισμένο κεφάλι και η Οδέτη ξυρισμένο κεφάλι. Οπότε. Ότι και καλά τα παίρνουμε με την Ψηλή. Αλλά επειδή είμαι και Ψηλή, ότι με την Ψηλή. Okay. Αλλά και με την Ψηλή κουβέντα και καλά. Ναι, και αυτό ναι. είναι τριπλόλογο παίγνιο. Εντάξει, βαρέθηκε ο κόσμος. Τέλος πάντων. Κόφτω όλο αυτό. Τώρα που έχουν μακρύνει τα μαλλιά σου, είσαι τέτοια αστεία όταν πρώτο ξεκίνησε την παράσταση. Πιστεύω ότι είμαι περισσότερο γιατί τώρα κάπως έχω γλυκάνει. Okay. Κάπως πριν ένιωθα ότι ανεβαίνω πάνω και είμαι ο Λέξ, ας πούμε. Λες και είμαι κανένας ράπερ. Να... Το σκέφτεσαι αυτό σαν γυναίκα στην κωμωδία, πώς είναι η εμφάνισή μου, πώς περνάει αυτό που είμαι εξωτερικά, ξέρω εγώ, που δεν έχει καμία σχέση με το αστείο στο τι θα πει. Γιατί εμένα με επηρεάζει πολλές φορές το. Ειδικά όταν ξεκίναγα το stand-up, πολλές φορές ντυνόμουν σαν ένα μικρό αγοράκι τέλος πάντων να πάω να πω αστεία, γιατί ένιωθα πιο ασφάλεια μέσα σε αυτό. Αλλά τώρα το έχω πάρει κάπως ανάποδα και είμαι σε φάση δεν χρειάζεται να ντυθείς σαν κάτι για να πας να πεις οτιδήποτε. Ντύσου εσύ για να νιώσεις ωραία και μετά κάνε ό,τι θες, ξέρω. Μπράβο. Θα σου πω, το γεγονός ότι είχα ξυρισμένο κεφάλι για μένα ήταν κάτι πάρα πολύ απελευθερωτικό. Δηλαδή, εγώ χάρηκα ότι ανέβηκα πάνω στη σκηνή με ξυρισμένο κεφάλι. Έχει ενδυνάμωση αυτό, ναι. εσύ. Έχει το να ξυρίσει το κεφάλι σου. Κάπως σε βλέπει μετά ο άλλος και λέει: Πα, αυτή τώρα ξύρισε το κεφάλι, φαντάζομαι ότι μπορεί να κάνει. Ναι, ναι, όχι. Είναι αλήθεια αυτό. Γιατί έχουν όλοι συνηθίσει οι γυναίκες να τους βάζουν σε μια εύκολη κατάσταση, να τους διευκολύνει στη ζωή, ρε παιδί μου. Μπράβο. Αλλά το να κλωτσάει το οτιδήποτε, ακόμα και από το πιο απλό, την εμφάνισή σου, και αυτό τον ξεβολεύει λίγο τον άλλον. Ναι, ναι, ναι. Αλλά πιστεύω ότι το γεγονός ότι είχα. Έχω αρενοπά χαρακτηριστικά ότι με έχει βοηθήσει στο stand-up και στις σχέσεις μου με τους άλλους μέσα στο stand-up. Γιατί κάπως αφού δεν μπορώ να μπω στη θέση της στερεοτυπική, της κοπέλας, της όμορφης, της, που να της την πέσουν. Δεν είσαι το μωράκι, ξέρω εγώ. Έλα ρε μωράκι, μπράβο, τι κάνεις μωράκι. Δεν είμαι μωράκι, δεν είμαι κοριτσάκι, δεν είμαι τίποτα τέτοιο. Είσαι μπρο. Είμαι αυτό. Έλα ρε μπρο. Ότι με αντιμετωπίζανε ρε παιδί μου σαν μπρο. Και αυτό, δηλαδή το είδα ξεκάθαρο και το έλεγα από την αρχή ότι, ξέρω εγώ, με βλέπουν όλοι σαν φίλο τους και, okay, ας πούμε, δηλαδή... Έχω βυζιά! Δηλαδή έχω βυζιά, εντάξει, δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει. Αυτό, και νομίζω ότι και πάνω στη σκηνή, ενώ κλωτσάει το γεγονός ότι έχω αρενοπά χαρακτηριστικά, την ίδια στιγμή κάπως μου δίνει και μία, ένα credibility, πώς λέει το credibility στα ελληνικά? Αξιοπιστία. Ναι, με κάνει αξιόπιστη. Έτσι το φαντάζομαι εγώ, έτσι νομίζω ότι το βλέπει ο κόσμος. Κάπως ότι... Ας την ακούσουμε, κάτι έχει να μας πει αυτή, ξέρω ναι, εγώ. Ναι, δεν είναι μπίμπο. Δεν είναι, ξέρω, χαζή ξανθιά με βυζιά και κοντή φουστίτσα που λέει ο λόγος. Τι θα μας πει τώρα αυτό το μωράκι. Ακριβώς. Που και εκεί και να πεις, ό,τι και να πεις, αν άλλος είναι προκατελημένος. Και δεν είναι μόνο οι άντρες που είναι προκατελημένοι. Και πάρα πολλές γυναίκες είναι προκατελημένες. Ναι. Το πατριαρχείο και το σύστημα χτίζεται και από τις δύο πλευρές. Δεν χτίζεται μόνο από τους άντρες. Σωστά. Όλοι θύματα είμαστε, αλλά όλοι χτίζουμε ταυτόχρονα. Κάποια στιγμή συνειδητοποίησα ότι επειδή είχα αποδοχή από τους άντρες, ότι κάπως προσπαθούσα να κάνω κωμωδία για τους άντρες. Που αυτό δεν κράτησε πάρα πολύ καιρό, αλλά έφτασα εκεί το καλοκαίρι, είχα μια τέτοια συνειδητοποίηση ότι γιατί θες να σε συμπαθήσουν μόνο οι άντρες, ξέρω εγώ. Δηλαδή ότι καλύτερα να ανεβαίνεις πάνω και να κάνεις αυτό που σε εκφράζει σένα πραγματικά, παρά να προσπαθήσεις να κερδίσεις κοινό το οποίο όντως δεν θα σε συμπαθήσει για αυτό που πραγματικά είσαι και αυτά που πραγματικά θες να πεις, αλλά για αυτό που... Βλέπουν σε σένα, ναι, ή θέλουν να δούνε. Κάπως ήθελα να τους διευκολύνω. Ναι. Δεν ξέρω. Γενικά και όταν κάνεις μια δουλειά, γιατί εν τέλει το stand-up από κάποια στιγμή και μετά είναι η δουλειά σου, ξέρω εγώ. Ναι, ναι, ναι.
θέλεις να είσαι επιτυχημένος σε αυτή τη δουλειά. Αν πούμε ότι το κοινό στην Ελλάδα της κωμωδίας είναι εν μέρη άντρες και γενικά τα κοινά είναι κατά πολύ μεγάλο ποσοστό άντρες, δεν ξέρω πώς έχει καταλήξει αυτό κοινωνικά να συμβαίνει, αλλά έτσι συμβαίνει. Mm-hmm. Κάπως και ειδικά η κωμωδία που ξεκίνησε σαν... Η κωμωδία ήταν για τους άντρες. Οι άντρες μπορούν να γελάνε. Οι γυναίκες έχουν δουλειές να κάνουν. Έχουν παιδιά να μεγαλώσουν. Δεν έχει τώρα να γελάτε. Πού στην κουζίνα σου. Πολύ, είναι στερεοτυπικά αυτά τα πράγματα, αλλά όντως όταν το μεγαλύτερο κοινό που έρχεται να σε δει είναι άντρες και κάνεις κάτι επαγγελματικά, θες να είσαι επιτυχημένος, θες να κερδίσεις το κοινό. Δεν θες να είσαι και αυτό που είπες και στην αρχή, επιθετική, να βγάζω τώρα τα τέτοια μου κτλ. Προσπαθείς να τους πάρεις όλους. Ναι. Αλλά μετά λίγο εκεί πρέπει να προσέχεις να χάνεις τον εαυτό σου. Μπράβο. Το παθαίνω κι εγώ αυτό. Δηλαδή, ακόμα και με το podcast πολλές φορές έχω το κοινό, μπορεί να είναι περισσότεροι άντρες και να το διπλοσκέφτομαι. Κάντε like και subscribe, δεν έχω κανένα πρόβλημα με όλους σας. Απλά το διπλοσκέφτομαι. Και λέω τώρα, δεν είναι εγώ, δεν θέλω να μπω στο τρυπάκι να περνά από κόσμο αυτό που θα πω για να μην παρεξηγηθεί κάποιος. Αλλά και τι να. Δεν ξέρω. Είναι πολύ λεπτή η γραμμή. Είναι πολύ λεπτή η γραμμή και νομίζω ότι θέλει και χρόνο για να καταλάβεις τη γραμμή. Και ξαφνικά νομίζω ότι εκεί πέρα που θα καταλάβεις τη γραμμή και τη δικιά σου και του κοινού, ότι εκεί θα δημιουργηθεί ο χώρος. Και από εκεί πέρα που είναι γραμμή θα γίνει, ξέρω εγώ, κάτι ότι, που μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα εκεί μέσα. Ναι, ναι. Τέλος πάντων. Μια χαρά είναι και οι άντρες, να πούμε και αυτή την πραγματικότητα. Μια χαρά είναι. Φίλε. Μια χαρά παιδιά. Μια χαρά παιδιά είναι. Δεν, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ κωμικοί άντρες. Μου αρέσουν πάρα πολύ. Μου αρέσει όταν σπάνε οι άντρες και δεν. Και παραδέχονται πράγματα πάνω στη σκηνή τα οποία δεν περίμενες, ξέρω εγώ, ένας άντρας να βγάλει ευαλωτότητα. Όταν αμφισβητούν τον εαυτό τους, δεν μπορώ να βλέπω κωμωδία από άντρες που ανεβαίνουν πάνω, ρε παιδί μου, και δεν αμφισβητούν ποτέ τον εαυτό τους. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτός ο σαρκασμός. Και όταν το βλέπω, δηλαδή το χειροκροτώ, ρε παιδί μου, να μπορείς να κάνεις αυτοσαρκασμό στον εαυτό σου και να γελάσουν όλοι, αλλά χωρίς να σε μειώσεις κιόλας. Ναι, δηλαδή, ναι, να βγω να πω ότι δεν τελειώνει ποτέ η κοπέλα μου στο σεξ, ξέρω εγώ, και ναι, τέτοια. Δεν το βρίσκω τόσο αστείο. Νομίζω ότι πρέπει να μπεις ακόμα πιο βαθιά. Ναι, για να τελειώσει κοπέλα. Για να τελειώσει κοπέλα. Μπράβο, αυτό. Να ξέρουμε όλοι ότι δεν είναι η διείσδυση ο τρόπος να τελειώσει μια κοπέλα. Γι' αυτό γελάει η Μελίνα. Τέλος πάντων, εντάξει κωμωδία, βαρέθηκα. Ελπίζω αυτό το podcast να μην το δει ποτέ η γιαγιά μου. Γιατί έχουμε αυτόν τον τρόμο στην οικογένεια τώρα. Για δούνε τα βίντεο. Η γιαγιά ή η γιαγιά. Η γιαγιά. Όχι, οι γονείς μου τα βλέπουν τα βίντεο και μετά μου ανακοινώσουν ότι δεν θα ξαναδούνε βίντεο. Εγώ, η γιαγιά μου έχει πεθάνει ευτυχώς. Μέρα μου έχει μείνει μία. Και εμένα μία, αλλά ας μην την γρουσουζέψουμε την γυναίκα. Πάμε να πούμε λίγο για σχέσεις, Μελίνα. Πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα και μετά σχέσεις. Στο δεύτερο κομμάτι του επεισοδίου πάμε λίγο να πέσουμε και να μπούμε έτσι στα βαθιά, στο λαβύρινθο της αγάπης και των σχέσεων. Πώς είναι οι σχέσεις, ποια είναι η διαφορά με τις queer σχέσεις, τι έχουμε εμείς ανακαλύψει στις σχέσεις μας μέχρι τώρα, σαν γυναίκες, μεγάλες γυναίκες, μεγαλοκοπέλες θα λέγει ναι, κάποιες. Μεγαλοκοπέλες, σωστά. Είσαι σε σχέση, Μελίνα, ή είναι too much αυτή η ερώτηση? Θα απαντήσω όπως απαντάνε όλοι οι διάσημοι, είμαι πολύ καλά αυτό το καιρό. Τι σε τραβάει σε μια σχέση, Μελίνα? Τι με τραβάει? Mm-hmm. Κοίτα, αν είναι κάτι πολύ τοξικό, το θέλω. Τέλεια. Το θέλω αυτό. Όχι. Πρώτον, έχουμε λίγο ξεφτυλίσει την έννοια τοξικό. Okay. Δηλαδή, έχει ξεφτυλιστεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή, λέξεις όπως τοξικός, τοξική αρενοπότητα, κακοποίηση, έχουμε ξεφτυλίσει και αυτή τη λέξη, ας πούμε. Είναι αυτές οι λέξεις, ξέρω εγώ, που πλέον τις χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητα. Έτσι, ναι. έτσι, ξέρω εγώ. Λίγο ένα step back, λίγο ένα βήμα πίσω, γιατί δεν μπορούμε να πετάμε έτσι αυτές τις λέξεις, όπως έκανα εγώ πριν. Δεν πιστεύω ότι με τραβέσει μια σχέση, ότι αν είναι τοξική, ξέρω εγώ. Νομίζω με τραβέσει μια σχέση το να μπορούμε να έχουμε κοινά και κοινούς τόπους. Αν δεν υπάρχουν κοινοί τόποι, πιστεύω για δύο άτομα, δηλαδή να υπάρχει κάποιος κοινός τόπος, ρε, δηλαδή δεν γίνεται... Να είστε από το ίδιο χωριό. Ένας κοινός τόπος μπορεί να είναι η μουσική, μπορεί να είναι ότι αρέσει και στους δύο τα βιντεοπαιχνίδια. Σε μια τέτοια κατάσταση, ξέρω, που περνάτε ωραία μαζί κάνοντας κάτι που αρέσει και στους δύο, δεν είσαι με τον άλλον, κάπως
φτιάχνεις μια εμπειρία με τον άλλο. Εννοείται από τα κοινά. Δηλαδή, τι άμα είσαι με έναν άνθρωπο που δεν σε αρέσει τίποτα κοινό, και γιατί θα μιλάτε μόνο. Αυτό. Μόνο σεξ θα κάνετε. Ωραίο και το σεξ, αλλά πόσο ωραίο. Ναι, εγώ βαριέμαι. Και επίσης είμαι και από τους ανθρώπους που έχω προσπαθήσει πάρα πολύ, ξέρω εγώ, να. Αυτό που λένε, εντάξει ρε παιδί μου, βρίσκομαι ας πούμε με κάποιον κάποια κάθε εβδομάδα. Τα λέμε λίγο και όλα αυτά και εντάξει, ξέρω εγώ. Δεν μπορώ. Δηλαδή, αν μπει κάποιο άτομο στη ζωή μου και μου αρέσει, αφιερώνομαι και θέλω να μάθω. Θέλω να μάθω για το άλλο άτομο. Ξέρω, αρχίζω και νοιάζομαι. Δεν γίνεται. Δεν καταλαβαίνω, ας πούμε, πώς γίνεται να ξέρω εγώ, συνυπάρχει σεξουαλικά. Συνυπάρχει σεξουαλικά. Απηδιέστε! Να παιδιέστε με κάποιον, ξέρω εγώ, 6 μήνες και να μην έχει συναισθήματα ακόμα. Δηλαδή, τι κάνετε 6 μήνες, ας πούμε, δεν μιλάτε καθόλου. Έχει να κάνει αυτό με το ότι είσαι γυναίκα, θεωρείς. Ποιο? Αυτό που λες, να παιδιάσεις 6 μήνες και να έχεις συναισθήματα. Γιατί νομίζω ότι διαφορετικοί άνθρωποι το βλέπουν διαφορετικά το θέμα. Ναι. Εγώ έτσι το βλέπω όμως. Δεν μπορώ να το δω αλλιώς. Έχω προσπαθήσει να το δω αλλιώς. Και συνήθως όταν βλέπω άτομα που το βλέπουν έτσι το θέμα, προσπαθώ κι εγώ να γίνω αυτό, αλλά. Δεν σου βγαίνει ποτέ. Δεν γίνεται, ρε εσύ. Δεν γίνεται. Το έχω προσπαθήσει πολλές φορές. Ναι, και εγώ είμαι σχεσάκιας, αν αυτή είναι η λέξη που ψάχνουμε, ότι είμαστε σχεσάκιδες. Εντάξει, και εμένα με κουράζει όλο αυτό το πέρα δόθε, το ότι δεν ξέρουμε πού είμαστε, τι κάνουμε. Πέρα δόθε, να κλείσει ραντεβού, να πληρωθεί, όλα αυτά. Δεν γίνεται. Τα λεφτά στο κομμωδίνο, δεν έχω κομμωδίνο. Εμένα εντάξει, με τράβαγε. Δηλαδή, okay, τοξικότητα είναι μεγάλη λέξη να πει, αλλά τραβά ότι. Ελκύς ότι είσαι σε πολλά εισαγωγικά, οπότε έχει να κάνει πάρα πολύ το τι άτομο είσαι σε κάθε περίοδο της ζωής σου και τι ψάχνεις ή δεν ψάχνεις, οπότε τι τραβάς. Α, έστειλε alert το 112. Έχουμε δει τόσο πολύ τοξικά παραδείγματα, τα οποία χωρίς να το σκέφτεσαι πας προς τα εκεί. Δηλαδή, άμα έχεις μάθει ότι η αγάπη είναι δύσκολη, η αγάπη πονάει, κλαίμε, όλα τα τραγούδια είναι του χτυπημού, του χωρισμού. Μετά, όλα αυτά τα δυνατά συναισθήματα, γιατί είναι δυνατά συναισθήματα, ναι, μεν λείπεις, θες για να τα ζήσεις, έχεις μάθει να τα ζεις. Πώς να το πω, η χαρά δεν τραγουδιέται τόσο πολύ όσο η λύπη. Δηλαδή, το ζεμπέκικο είναι καθαρά άμα πονάς, δεν χάρηκε ποτέ κανένα σύγχρονο από το ζεμπέκικο. Το αγαπημένο μου ζεμπέκικο είναι το γαμώ την καλοσύνη μου. Γαμώ την καλοσύνη μου, είπα στον εαυτό μου και χίλια και χίλιους. Να βάλω μπίπεδο, θα μας το κόψουν. Γιατί, όχι. Από το τηλέφωνο μου. Μ' αρέσει όμως, γιατί λέει γαμώ την καλοσύνη μου. Γαμώ την καλοσύνη μου, ρε μαλάκα, είμαι πολύ καλός. Είμαι πολύ καλός, ρε φίλε. Η μάνα μου έλεγε ένα πράγμα, ότι το οποίο το θεωρώ πολύ προβληματικό πλέον. Μου έλεγε, καμία καλή πράξη δεν θα μείνει ποτέ ατιμόρυτη. Καμία καλή πράξη. Ότι, ρε παιδί μου, πάντα όταν πάω να κάνεις καλό, θα σε πατήσουν, ξέρω εγώ. Οκ. Πολύ προβληματικό. Ναι. Συγγνώμη, σε πέταξα απ' έξω. Όχι, δεν. Προσπαθώ να σκεφτώ τι θα πω μετά. Για τις σχέσεις. Μπορούμε να πούμε κουλά πράγματα που μας έχουν τύχει. Α, για πες το πιο κουλό πράγμα που σου έχει τύχει. Οτιδήποτε, είτε στο πρώτο ραντεβού, είτε μέσα στη σχέση, είτε με ένα miscommunication με τον άλλον. Λοιπόν, να πω πρώτον ότι. Εγώ στα πρώτα ραντεβού και τον πρώτο καιρό, ας πούμε, τον πρώτο 1,5 μήνα. Πρώτο 1,5 μήνα. Ρε παιδί μου, πώς θα το πω τώρα αυτό. Πες την αλήθεια, μην τρέψεις. Ναι. Στο ίντερνετ θα βγει. Μεταξύ μας είμαστε. Ρε παιδί μου, στον πρώτο 1,5 μήνα νιώθω ότι είμαι πολύ έτσι, είμαι πολύ μάτσο, νιώθω. Αυτό νιώθω, ότι είμαι πολύ μάτσο, ξέρω εγώ. Το περίεργο που θα συμβεί στο πρώτο ραντεβού είμαι εγώ. Yeah. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή, εγώ ξεστομίζω πράγματα τα οποία είναι περίεργα. Εγώ λέω πράγματα τα οποία δεν συνάδουν με την κατάσταση. Ταυτίζομαι πολύ σε αυτό. Εγώ είχα βγει ένα πρώτο ραντεβού και έκλαιγα στο τέλος. Και έλεγα γιατί. Ναι, είναι αλήθεια. Και έλεγα γιατί η γιαγιά μου που πέθανε. Και απλά έκλαιγα. Δεν μου έχει τύχει κάποιο περιστατικό. Νιώθω ότι εγώ είμαι το περιστατικό, ξέρω εγώ κάθε φορά. Άσχημο αυτό. Κοίταξε να δεις, θα σου πω. Εγώ είχα βγει ραντεβού με ένα παιδί μια φορά στις μέρες του Tinder μου. Είχα βγει ένα ραντεβού με ένα κάγκουρα από το Κορυδαλό, ο οποίος με είχε πάει με ένα φτιαγμένο αυτοκίνητο σε μια θέα, τέλος πάντων. Και όταν φτάσαμε, και βασικά από τη στιγμή που μπήκα στο αυτοκίνητο, που μην μπείτε ποτέ πρώτο ραντεβού σε ξένο αυτοκίνητο, σωστό. Μην είστε εγώ. Και είχαμε πάει κυβερνητέ και κατάλαβα πολύ γρήγορα ότι δεν. Έχω να πω τίποτα με αυτόν τον άνθρωπο, δεν θα ήθελα να με φιλήσει ποτέ, δεν ήθελα καν να τον κοιτάζω, πραγματικά. Μια φορά είχα βγει ραντεβού με έναν τύπο,
ο οποίος μου έλεγε ότι ρε παιδί μου, αυτός έχει πάει με πολλές γυναίκες. Α, εγώ είχα περάσει μια περίοδο τότε, ήμουν μικρή. Είχα περάσει μια περίοδο που δεν είχα κάνει κάτι, ξέρω εγώ, για κανένα εξάμηνο κτλ. Και ήξερα έναν τύπο που με κυνήγαγε, ξέρω εγώ, 2-3 χρόνια. Εκεί αυτό, ρε, είμαι εδώ. Εννοείται. Θέλω αυτό. Τι γίνεται, και έλα ρε πουλάκι μου, που θα βρεθούμε ρε πουλάκι μου, γιατί. Και εγώ βαριόμουν πάρα πολύ και ήμουν και σε μια περίοδο χαμηλή αυτοκτίμηση και ήμουν σε φάση, εντάξει, θα πάρω αυτόν τον τύπο. Να βγαίνω, περάσω καλά. Ξεκινάνε όλα τα λάθη. Ήμουν σε μια περίοδο χαμηλής αυτοεκτίμησης. Αυτό. Ήμουν σε μια περίοδο που ρε παιδί μου δεν ήταν ψηλά τα στάνταρ, ας πούμε. Δεν ήταν ψηλά τα στάνταρ. Βγαίνω με αυτόν τον τύπο και μου έλεγε. Αυτός ήταν έτσι πάρα πολύ μάτσο και αυτά και πλήρωνε και ήταν αυτά. Και κάποια στιγμή βγαίνουμε για φαγητό, ρε παιδί μου. Με παίρνει αυτός, ξέρω εγώ, ο κάγκουρας για φαγητό και βγαίνουμε και ακούμε μέσα στο αυτοκίνητο κάτι καμένα τραγούδια και όλα αυτά και πάμε στο φαγητό. Και κάποια στιγμή λέει αυτός κάτι και του λέω Γιώργο, θα τα σπάσω όλα. Και μου λέγε, σπάστα, εγώ πληρώνω. Σπάστα, εγώ πληρώνω. Σπάστα όλα, θες να το σπάσεις όλο. Χουβαρνάς ο Γιωργάνες, για τα δυο μάτια που αγαπώ. Τι αγαπούσε. Εν τω μεταξύ, μετά μίλαγα με μια κοπέλα, από αυτό την παράτησα, ξέρω εγώ. Και ήμουν σε φάση, μετά από ένα σημείο ήμουν σε φάση, τι κάνω, ξέρω. Και μετά μίλαγα με μια κοπέλα, μια φίλη μου, που δεν ήξερε αυτή ότι είχα βγει εγώ με αυτόν και βγήκε με αυτόν και συγκρίναμε καταστάσεις με την τύπησα και μα έλεγε τα ίδια πράγματα. Εγώ της έλεγα, λοιπόν, ξαναβγαίνει ραντεβού με αυτόν, στο δεύτερο ραντεβού αρχίζει και λέει για την κόμενά του, ξέρω εγώ, που έκανε έκτρωση. Στο τρίτο ραντεβού θα σου πει ότι η γιαγιά του έχει καρκίνο. Και έβγαινε μαζί του και μου έλεγε ναι, ρεσί. Μου είπε γιατί η γιαγιά του πήγε καρκίνο. Μου λέγε, ρε, μου το είπε, ναι, στο τρίτο ραντεβού. Γιατί να βγείτε τρία ραντεβού με τον Γιωργάρα, δηλαδή, γιατί να βγεις εσύ δεύτερο ραντεβού και να ξέρεις τι πρέπει να έχει κάνει έκτρωση. Δεν ξέρω, φίλε. Δηλαδή, ήταν από αυτούς και μου είχε πει αυτός μια τριλή ιστορία που εμένα αυτός μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί δεν μου άρεσε όντως. Το βλέπα σαν. Τι. Τιν, δεν μου άρεσε όντως. Πόσες έχουμε βγει με άντρες και δεν μου άρεσε όντως. Γιατί το κάνουμε αυτό. Για έρευνα. Έρευνα έκανα. Αυτό έλεγε πάρα πολύ ωραίες ατάκες αυτός. Okay. Έλεγε. Πρώτον, μου έλεγε, τι κάνεις πουλάκι μου, τι γίνεται. Μιλάγε έτσι. Και μετά, παιδιά, αυτός μου έλεγε συνέχεια ότι έχει κάνει άπειρο σεξ και έχει πάει με τέτοια. Το χειρότερο σεξ που έχω κάνει στη ζωή μου. Μιλάμε. Γελάει, έκανε σεξ με τον Γιώργο. Το χειρότερο. Το χειρότερο, παιδιά. Δεν το πίστευα. Λέω, πώς γίνεται αυτός να πιστεύει ότι κάνει καλό όταν γίνεται έτσι. Δηλαδή, δεν το καταλαβαίνω. Και το είπες ότι είναι το χειρότερο σεξ. Όχι. Γι' αυτό γίνεται, Μελίνα, γιατί όλες είμαστε λάθος και δεν έχουμε πει ποτέ καμία. Ρε μπρο, τι είναι αυτό που κάνεις. Δεν πάμε. Καταλαβαίνεις. Γιατί να το πω, ρε φίλε. Για να σωθεί η επόμενη, η φιλενάδα σου κιόλας. Γιατί να σωθεί. Όλοι θα περάσουν όλοι το ίδιο σκατό με εμάς. Ναι. Κανένας δεν θα γλιτώσει. Ναι. Δεν με νοιάζει. Μπράβο. Μα δεν ήταν ότι. Είναι αυτή η γενική λογική. Κακό, ξέρω εγώ. Ήταν απλό ότι ήταν χαλή. Δεν είναι κακό το κακό σεξ. Δεν είναι που έχουμε μπει όλοι σε μία μάστιγα. Ότι έχουμε πια de facto ότι δεν τελειώνουμε. Ότι είναι. Και πάμε όλοι και μπλέκουμε όλα τα μοσχά. Τέλο πάντων. Καταλαβαίνω λίγο. Και φτάνει όλοι 30 χρονών και τελειώνει πρώτη φορά στον μπάνγκ και λέει α, τελείωσα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, να πω την ιστορία που μου είχε πει αυτός. Και είχα γελάσει πάρα πολύ, γιατί μου είχε πει, μου έλεγε για πολλές πρώην του, ξέρω εγώ. Και μου λέει κάποια στιγμή ότι είχε βγει με μία τύπισσα. Και είχαν μεθύσει, ρε παιδί μου, και τώρα και τ' άλλο. Και αφού είχαν μεθύσει και είχαν πάει μπουζούκια, δεν ξέρω τι, γιατί αυτό ήταν του μπουζουκιού. Καταλάβω. Μετά πήγαν να φάνε πατσά. Ωραία. Ποδολάβηνε το δικό του. Μετά από τον πατσά, ότι πήγανε στο αμάξι του και θέλανε να κάνουν σεξ. Ναι. Και μετά αυτός του μύριζε όλο το αμάξι πατσά και μου λέει «Και δεν μπορούσα να αγγίξω γυναίκα για 2 μήνες. Μου μύριζαν όλες πατσά μετά». Ή λεγόμενες πατσαβούρες. Να είτε και το λογοπαίγνιο, μήπως το ξέχασα. Μετά μου μύριζαν όλες πατσά, ρε. Δεν μπορούσα. Μύριζαν όλες πατσά, τι πας. Είχα ένα φίλο παλιά, άντρα. Ο οποίος είχε κάνει σεξ με μια κοπέλα η οποία δεν του άρεσε. Α, δεν μου αρέσει, θα το κάνω όμως. Ναι. Και μετά έλεγε το. Σμύριζε. Πατσά, μιλάμε για την ίδια, έτσι. Πες το. Έχει πάει και με άλλους. Φαντάζομαι αυτός να πάει να τρώει πατσά και να του σηκώνεται, ξέρω εγώ. Γιατί θα του θυμίζει γυναίκα. Κατάλαβα.
Τι να φας πατσά στο πρώτο ραντεβού. Αυτό δεν μου έχει τύχει ακόμα. Γιατί να βγεις με αυτόν πρώτο ραντεβού. Εσύ πέτλας. Κοίτα, αν βγεις με αυτόν ραντεβού. Πρέπει να βγεις και τρίτο. Πρέπει να πας να φας και πατσά. Δηλαδή να ζήσεις όλο το experience. Κατάλαβες. Πέρασα πάρα πολύ ωραία με αυτόν τον τυπά. Δεν θέλω να τον ξαναδώ ποτέ μου. Και μετά από αυτό το βίντεο που έχει καταγραφεί αυτό, αυτό θα εξαφανιστεί σαν ανάμνηση στο μυαλό μου. Υπάρχει στο ίντερνετ πλέον, όλα καλά. Εγώ δεν το χρειάζομαι πλέον. Γράψτε μας στα σχόλια. Σας αρέσει ο πατσάς. Αλλά γράψτε μας το πιο περίεργο πράγμα που σας έχει τύχει εσάς στο πρώτο ραντεβού. Έτσι, ένα φαν αστείο πράγμα που σας σημάδεψε για πάντα, τέλος πάντων. Ποιος είναι ο πιο αστείος τρόπος που σας έχει χωρίσει ποτέ κάποιος. Κάποιος, κάποια, κάποια. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος αστείος τρόπος. Θα σου πω την καλύτερη απόρριψη που έχω φάει ποτέ μου. Ναι. Έχω ζητήσει από κοπέλα να βρεθούμε. Αυτή μου έχει πει ότι μου λείπεις και όλα αυτά. Σε σκέφτομαι. Και λέω, ωραία, να τη ζητήσω να βγούμε. Τη λέω να βγούμε. Και μου λέει, ξέρω εγώ, ότι θα το ήθελα πάρα πολύ, αλλά έχω κανονίσει με μια φίλη μου να φάμε κέικ. Φανταστικό. Ρε φίλε, ότι... Μπορεί να... Μα για κέικ. Για και, δηλαδή, δεν είμαι καλύτερη από το κέικ. Δεν καταλαβαίνω. Μπορεί. Και επίσης, ποιος κανονίζει με μία φίλη του να φάμε. Θα βρεθούμε μες τη βδομάδα, φάμε κανένα κέικ. Τι είναι αυτό? Άμα ήταν πατσά, θα ήταν καλύτερη για σένα. Τι είναι αυτό, παιδιά? πού σε ρε, να κανονίσουμε για κανένα κέικ. Όποτε μπορείς, όποτε μπορείς. Κάνω. Μπείτε αυτό, ρε, λέω. Ξέρετε, όπου κανονίζεις με τον άλλον να φας κέικ και δεν πάτε ποτέ να φάτε κέικ. Ναι, ναι. Ρε, φίλετε, τι κέικ, ας πούμε. Δηλαδή, το κέικ είναι το χειρότερο γλυκό που υπάρχει. Είναι η βάση του γλυκού. Έχω κανονίσει με μια φίλη μου να φάμε αφρό ψωμί. Έχουμε κανονίσει με μια φίλη μου να φάμε ψωμί. Τι είναι αυτό, ρε φίλε? Τι είναι αυτό? Δεν μπορούσα να το πιστέψω, παιδιά. Να φάω πόρτα από κέικ. Για κέικ. Χίλιες φορές να έχει άλλη, ρε φίλε. Χίλιες φορές δηλαδή να μου πει, ξέρεις τι. Εδώ ξέρω εγώ, έχω βρει αυτή την τέλεια. Χίλιες φορές να μου λέγε να ήταν συνθηματικό, γιατί την επόμενη μέρα τη ρώτησα πώς ήταν το κέικ και μου λέει, μας άρεσε πάρα πολύ. Πήραμε και ένα μπουκάλι κρασί. Και λέω, γιατί γίνεται! Ξέρω! Βγήκε ραντεβού με την άλλη τύπησα. Αυτό έγινε απλά. Πάχαμε και. Κάτσε τώρα, ρόλο, τι λες, μισό λεπτό. Και μετά το ένα πράγμα έφερε το άλλο και. Τέλος πάντων, αυτό, κέικ. Κέικ. Μια χαρά. Κέικ, κέικ. Είχα γνωρίσει ένα παιδί στις διακοπές και το πρώτο μου one night stand. Και είχα μετά, το είχαμε συνεχίσει όταν είχαμε φύγει από τις διακοπές, είχαμε έρθει στην Αθήνα. Αυτό το συνέχισε κιόλας. Δηλαδή αυτό δεν καταλαβαίνω. Σου στέλνει ο άλλος να ξαναβγείτε και μετά βγαίνετε, αλλά. Οριακά καλύτερα να τρώγαμε πατσά. Τέλος πάντων, πήγαμε σπίτι του, το κάναμε προφανώς. Γιατί εγώ έχω στάνταρ, που λέω για σένα, κανένα. Τώρα έχω, αλλά τότε δεν είχα. Το κάνουμε, τέλος πάντων, τελειώνουμε. Τελειώνει αυτός. Sorry. Και μετά, λέω εγώ, σαν δυναμική γυναίκα, εντάξει, λέω, θα φύγω. Εντάξει. Όχι, όχι, μην φύγεις, κάτσε να χαζέψουμε κτλ. Λέω, σίγουρα λέω να φύγω, να πάω σπίτι μου. Όχι, όχι κτλ. Γιατί εγώ είχα σηκώθει και είχα τραβηχτεί μέχρι τέλος πάντων. Και καθόμασταν εκεί και έβλεπα ότι δεν τσούλαγε, ρε παιδί μου. Ήτανε φουλ. Δεν ήθελε κανένας να είναι εκεί πέρα. Και μετά άρχισε να μου λέει ότι τον πήρε ο αδερφός τηλέφωνο και δεν είναι καλά και πρέπει να έρθει ο αδερφός στο σπίτι ξαφνικά. Οπότε θα πρέπει να φύγω. Ενώ αυτός δεν θέλει. Γιατί να μπούμε σε όλη αυτή την ιστορία και να κάνουμε αυτό που έχω πει εγώ από την αρχή ήδη. Ότι να φύγω. Άσε με να φύγω απλά. Δηλαδή, αν κάνει σεξ με κάποιον και δεν τελειώσει, άστο να φύγει. Αν γυρίσει, κάντο να τελειώσει. Ναι. Και το δεύτερο και πολύ ωραιότερο. Είχα έναν πρώην παλιά που ήμασταν έτσι σε ένα situation, δεν τα είχαμε προφανώς. Και κάναμε σεξ στη γιορτή μου. Και σταματάει κάποια στιγμή τώρα το σεξ, 4 ώρα το πρωί. Και μου λέει, δεν μπορώ να συνεχίσω. Και λέω, γιατί? Επειδή δεν τελειώνω, μην αγχώνεσαι, μου ξανατύχει. Μου λέει, όχι, μου κάνει, σκέφτομαι την πρώην μου. Στη γιορτή μου! Και έφυγε και έμεινε εγώ. Και πήγε στην πρώην του. Ναι. Τέλειο. Στη γιορτή μου. Εγώ. Έμεινε εγώ. Εγώ, μαλάκα. Σαν. Τέλειο. Όχι, σου έκανε ένα δώρο. Ποιο ήταν το δώρο, Μελίνα? Ρε φίλε, ρε καταλαβαίνεις ότι αυτός ο άνθρωπος που σου έκανε αυτό. Δηλαδή να νιώθεις άσχημα για την πρώην του που ξαφνικά. Όπω φαντά. Γιατί έχω υπάρξει και η πρώην αυτού νου. Σίγουρα έχω υπάρξει. Και ξαφνικά τώρα να είναι με μια άλλη κοπέλα και να κάνει έξι και ξαφνικά να αρχίσει να σκέφτεται εσένα. Και να έρθει εσένα. Και χτυπάει το κουδούνι, λέει. Αυτός έτσι τελειώνει το σεξ.
σκέφτεται την πρώτη του και φεύγει. Του έχει τύχει ποτέ, ξέρω εγώ, να κάνει σεξ και να σκέφτεσαι για τη μάνα σου, τον πατέρα σου, τη γιαγιά σου, τι σου έχουν πει στα παιδικά σου χρόνια. Γιατί εμένα μου συμβαίνουν κάτι τέτοια. Μην μιλήσω τώρα για το όταν κάνει σεξ, τι σκέφτεσαι, γιατί ανάλογα με την ηλικία τη ζωή σου μπορεί να είναι από πολύ περίεργο μέχρι πάρα πολύ λάθο. Και μετά να είσαι φάση άσχετα πράγματα, τα οποία απλά σου χαλάνε τη μέρα. Αυτό. Και λες τώρα γιατί πήγα στο τρυπάκι. Ναι, δεν ξέρω. Και δεν φταίει κιόλας και το άλλο άτομο δηλαδή πάντα. Όχι, το άλλο άτομο δεν έχει καμία σχέση. Όχι μόνο δεν φταίει, δεν έχει καμία σχέση κιόλας. Να σου πω, επειδή έχω να πάω και σε μία πρώην μου. Αν θες να το τελειώσουμε, για να... γιατί πρέπει να φύγω τώρα. Τη σκέφτηκα και πρέπει να φύγω. Αυτό ήταν το podcast μας για σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου. Ευχαριστούμε τη Μελίνα που μας άφησε στα κρύα του Λουτρού. Πηγαίνετε δείτε την παράστασή της με την Ψηλή, με την Οδέτη Κουγέα, που παίζουν στο Μπαράζ 5 Δεκάτου και Θεσσαλονίκη θα ανέβουν κάποια στιγμή τα κορίτσια. Ναι, 15 νομίζω. Όχι, 14. 15 Δεκέμβρη, παιδιά. 15 Δεκέμβρη παίζουμε στη Θεσσαλονίκη την παράσταση με την Ψηλή. 5 Δεκέμβρη παίζουμε στο Μπαράζ. Και όλα αυτά. Τέλος πάντων, έρχομαι στη Θεσσαλονίκη. Αυτά. Γεια σας. Αυτό δεν έχω κάτι άλλο να πω. Ευχαριστούμε, Ελένα. Ευχαριστούμε. Αυτά. Ωραία, ας πάμε τώρα που τελειώσαμε. Όταν τρώω σκέφτομαι την πρώην. Τέλος πάντων, εγώ λεσβία είμαι, δεν ξέρω γιατί τα λέω όλα αυτά. Μακάρι να ήμουν λεσβία, φίλε. Δεν το θες. Όχι. Δεν είμαι λεσβία. Bye, man. Αν είσαι bye, δεν είναι ότι έχεις πιο πολλές επιλογές. Έχεις πιο πολλές απορρίψεις και απογοητεύσεις. Αυτό είναι. Παντού, απογοήτευση. Από το 100% του πληθυσμού. Τέλει. Bye, αυτό. Bye. Bye. Γεια σου, μαμά. Ελπίζω να σε κάνω περήφανη μια μέρα. Γεια σου, γεια. Ελπίζω να μην το δεις ποτέ αυτό.